Γεια χαρά φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στο κανάλι, είμαι ο Orb User και πάμε να συνεχίσουμε να παίξουμε το δεύτερο επεισόδιο του One Night Stand. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται στην ιστορία μας από εδώ και πέρα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με την κόμενα που είχαμε One Night Stand το προηγούμενο βράδυ. Είχαμε λοιπόν και είχαμε πει ότι δεν θα της πούμε ψέματα επειδή δεν θυμόμαστε τι είχε γίνει χθες το βράδυ. Μας ρώτησε λοιπόν που ήμασταν με τους φίλους μας, σε ποιο μπαρ ήμασταν. Στο Sandbar, στο Paradox, στο Harbit Bar, και είχαμε πει θα πούμε δεν θυμάμαι. Ούτως ή άλλως θέλω να είμαστε λίγο ειλικρινείς, αλλά okay, ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Δεν χρειάζεται να λέμε πράγματα τα οποία μετά μπορούμε να τα μετανιώσουμε. Δεν έχω ιδέα. Τι? Δεν θυμάσαι τίποτα. Δεν θυμάσαι ούτε σε ποιο μπαρ ήσουν χθες με τους φίλους σου? Τελίτσες. Μα ήταν το πρώτο μέρος που πήγες. Δεν μπορεί να μην θυμάσαι τίποτα. Περίμενε. Μήπως δεν θυμάσαι ούτε το όνομά μου? Oh my god. Αυτό είναι ξεφτελιστικό τουλάχιστον. Δεν θυμάσαι λοιπόν τίποτα? Βασικά όχι. Ίσως μπορέσω να σου γεμίσω μερικά από τα κενά, από όσα ξέρω τέλος πάντων. Okay. Πες μου ρε παιδί μου, ίσως χρησιμεύσε κάτι. Θα με βοηθήσει. Περίμενα λοιπόν στο μπαρ, στο Paradox Nightclub, περίπου στις 10, και περίμενα για λίγο εκεί. Ήμουνα λίγο ξινόμουνη και θυμάμαι να πλησίασες, αλλά δεν έμοιαζες να είσαι σουρωμένος. Ήπιαμε κάποια μαζί και άρχισαμε να συζητάμε. Ποτά εννοώ, έτσι. Και προσπαθήσαμε να ψιλογνωριστούμε ένας με τον άλλον, αλλά όπως ξέρεις, όσο περνάει η νύχτα στο Paradox γίνεται όσο πάει και πιο δυνατή η μουσική. Και έτσι μου πρότεινες να πάμε κάπου αλλού. Και πήγαμε στο Sandbar. Ναι. Α, θυμήθηκες λίγο. Όχι, χαζό μου, πουλί. Δεν θυμήθηκα, απλά το υπέθεσα. Αλλά εκεί άρχισαν σιγά σιγά να γίνονται όλα μπερδεμένα. Δεν θυμάμαι πολλά. Προφανώς, ήσουν και συντήρλα. Νομίζω ότι κανένας από εμάς δεν ήταν σε καλή κατάσταση για να παίρνουμε αποφάσεις, ή τουλάχιστον να κάνουμε σωστές αποφάσεις. Το σωστό μας μάρανε τώρα. Και έτσι αποφασίσαμε να πάρουμε ένα ταξί και φαντάζομαι ότι φτάσαμε στο τέλος εδώ. Okay. Είναι αρκετό νομίζω αυτό, δεν χρειάζεται να μας δώσει άλλα πράγματα που δεν ξέρουμε. Ούτως ή άλλως και αυτά θυμάμαι πάνω κάτω. Όσον αφορά για σένα και για τους φίλους σου, δεν έχω ιδέα τι συνέβη. Μην ανησυχείς, κοπέλα μου. Ευχαριστώ που με βοήθησες έστω και για αυτά τα ελάχιστα πράγματα που γέμισαν το κενό μου μυαλό. Με βοήθησαν λίγο, αλλά νιώθω λίγο περίεργα που δεν θυμάμαι. Χτυπάει το κουδούνι. Κάποιος είναι στην πόρτα. Ένα λεπτό. Υπάρχουν τόσο πολλά πράγματα που δεν θυμάμαι.
για το χθεσινό βράδυ. Σκεφτόμαστε εμείς τώρα. Ίσως να μπορέσω να βρω κάποια στοιχεία εδώ τριγύρω. Να ψάξουμε γρήγορα την περιοχή. Τι να δούμε τώρα. Το μπουκάλι αυτό, τη φάση. Δίπλα ενώ κοιμάται, έχει μπουκάλι κρασί. Ή το πίναμε χθες παρέα. Καλά, αυτά εδώ είναι τα πράγματά της. Το τηλέφωνο, τώρα το προφυλακτικό δεν χρειάζεται. Εδώ πέρα βιβλία, θα κοιτάμε. Καθρέφτες, αυτό μάλλον είναι κιλοτάκι. Ξέρω εγώ. Ας δούμε το μπουκάλι. Τι είναι αυτό. Είναι γενικά ένα μπουκάλι το οποίο είναι μισοάδιο. Royal Reserve. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Κρασί μάλλον. Το ήπιαμε αφού γυρίσαμε από το sandbar, αναρωτιέται. Δεν έχω ιδέα. Ήμουν τόσο χάλια. Λοιπόν, τώρα το laptop δεν παίζει. Κραγιόν, βόζες και τέτοια, τίποτα, τον κόμενο της στα αρχίδια μας. Φωτογραφίες, αρκουδάκια και βιβλία δεν πολύ ενδιαφέρουν. Βέβαια θα προτιμούσα να βάλω ένα δίσκο να ακούσουμε τι μουσική ακούει. Αλλά εγώ λέω να παίξουμε λίγο κιθάρα. Πλάκα θα έχει, άλλωστε. Τι κάνεις όταν ξυπνάς σε ένα σπίτι που πρώτη φορά έρχεσαι αφού έκανες one night stand? Προφανώς θα παίξεις κιθαρίτσα. Είναι μια ωραία κιθάρα. Προσπαθώ να θυμηθώ πως παίζονται κάποιες χορδίες. Να παίξω λίγο κιθάρα. Ναι μωρέ, παίξε, να περάσει και η ώρα. Οκ, για να δούμε. Όπο Παναγία μου. Χάλια. Να ακούγεται σωστά. Κούρδισε την ευρέα αγόρι μου. Καλύτερα λέει, ναι. Οχ, ήρθε. Παίζεις την κιθάρα μου μόλις τώρα. Ναι. Προσπαθούσα να δω αν θυμόμουν κάποιες χορδίες. Τι μαλάκας. Δεν θα πρέπει να το κάνεις, είναι η κιθάρα μου. Συγγνώμη. Όχι, εγώ συγγνώμη. Είναι απλά μια κιθάρα. Και αυτή η κιθάρα σημαίνει πολλά για μένα. Δεν αφήνω κανέναν να παίξει. Τέλος πάντων, μη δίνει σημασία. Ποιος ήταν στην πόρτα? Ο mailman. Και παρήγγειλε κάποια βιβλία online και ήρθαν στα δώσει και βγήκε με το κιλοτάκι αυτή. Καλή ώρα που το λέει κιόλας. Ωραία φάση. Για το wine θα της πούμε. Να πούμε κάποια πράγματα, να τη γνωρίσουμε λίγο παραπάνω. Ας την κράξουμε λίγα και να δούμε τι φάση. Είναι αλκοολικιά ή τύπισσα. You know you still have spoiled me. Δεν θα πρέπει να με έχεις spoil με αυτό το πολύ ακριβό μπουκάλι από κρασί. Ποιο μπουκάλι από κρασί? Δεν είναι κάτι σπουδαίο αυτό. Όχι. Μας κοροϊδέψε. Και εγώ το είπα έτσι για να φανώ έτσι σωστός, ότι και καλά είναι ακριβά τα πότα που πίνει γενικά. Ελπίζω να μην σε απογοητεύω. Έχω τα πανάκριβα γενικά σε special περιπτώσεις. Μας έχει του πεταματού δηλαδή. Ας μην το πάρω για προσβολή, ούτως ή άλλως χαίστηκα μία χθες και μία σήμερα. Δεν συνηθίζω να πίνω κρασί, της λέω. Δεν το ήπιαμε χθες το βράδυ, είμαι σίγουρη. Αυτό το κρατάω γενικά όποτε θέλω να μπεκρουλιάσω δίπλα στο κρεβάτι μου, κατάλαβες. Έχω μια γκάβλα να πιω λίγο κρασί, έχω ένα μπουκάλι δίπλα, όπως κάνουν οι σωστοί αλκοολικοί, μπλα μπλα, πίνεις μια δύο
Γουλιές και τελείωσε η φάση. Μια χαρά. Ώστε κρατάς ένα κόκκινο κρασί δίπλα στο κρεβάτι σου. Ναι, μωρέ, μια στο τόσο πριν όταν διαβάζω στο κρασί. Ναι, τώρα έτσι το γύρισε, ότι όταν διαβάζω βάζω ένα ποτηράκι και για να με πάρει ο ύπνος. Καλή φάση. Οκ, τις λέμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Όχι. Στα αρχίδια μου, τι κάνεις εσύ. Καλώς. Δεν μπορώ να την κατηγορήσω ούτως ή άλλως με το χθεσινό hangover. Γενικά δεν θα έπρεπε να πιω τόσο πολύ, ίσως είτε στο ένα είτε στο άλλο μαγαζί. Κοίτα. Αυτά είναι που δεν μου αρέσουν. Θα αρχίσει να μιλάει για χθες το βράδυ. Όσον αφορά για χθες το βράδυ, ναι. Το να βγω έξω και να συναντήσω κάποιον ξένο και να τον φέρω και στο σπίτι, ώστε είναι το σπίτι, αυτό είναι καλό. Στόπα δεν θα μπορούσε να είμαστε στη θιά της, όπως και να έχει. Δεν είναι κάτι το οποίο το συνηθίζω. Βασικά δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Δεν έχει ξανακάνει one night stand, θέλω να μας πει. Οκ, ας το πιστέψουμε, θα έλεγα. Το έχεις ξανακάνει αυτό ποτέ εσύ? Όχι. Τι θα της πούμε, να το παίξουμε ηθική εμείς, όχι αυτή που το παίζει έτσι. Τώρα και να το έχουμε κάνει και να μην το έχουμε κάνει, αυτό δεν της ενδιαφέρει. Αυτό είναι καλό. Αν την κάνουμε ένα χαρί, ρε παιδί μου, να φανεί ότι δεν είναι η μόνη, ας πούμε. Την κάνουμε να νιώσει όμορφα. Ναι, όπως λέει λοιπόν, με κάνει να νιώσω λιγότερο περίεργα για την όλη φάση. Βασικά αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι δεν θα ήθελα να είναι τόσο τυπικά, ενώ είσαι ακόμα εδώ, δεν προσπάθησες να φύγεις όταν πριν ξυπνήσω ή όταν ήμουν σε άλλο δωμάτιο, δεν ξέρω. Ήσουν πολύ καλός χθες το βράδυ. Αλλά περίμενα ότι θα φύγεις. Εννοώ ότι είσαι ακόμα εδώ πέρα. Ή τέλος πάντων, δεν ξέρω, γελάει. Είναι χαρούμενοι που είμαστε ακόμα εδώ. Πρέπει να έκανα καλή εντύπωση με όλα αυτά που έχουν γίνει. Δεν έχουμε γνωρίσει τόσο καλά ή δεν θυμάμαι τόσο καλά με αυτά που έγιναν χθες το βράδυ. Αυτό λοιπόν, ότι δεν θυμάται και ακόμα και να έγινε όλο αυτό. Και σε έπριξα και λίγο με τον γκόμενο που ήθελα να βγω με το date μου. Και φυσικά μιλούσα συνέχεια για μένα. Άμα θες πες μου για σένα. Βασικά δεν νομίζω να χρειάζεται. Πες μου ότι κάτι για σένα. Σαν τι, ρε φιλενάδα? Οτιδήποτε, κάτι για να γνωριστούμε έστω λίγο καλύτερα. Ίσως να είναι διαφορετικά. Διαφορετικά. Δεν ξέρω. Όχι τόσο περίεργα. Εντάξει, αφού νομίζεις ότι θα είναι καλύτερα, τι στο διάλογο να την πω. My friends, personality. Θα τις πω για τους φίλους μου, όπως έκανε και αυτή, ας πούμε. Τα hobbies και την personality δεν υπάρχει περίπτωση να τις μιλήσω. Πάμε. Θα προσπαθήσω λοιπόν να ξεκινήσω. Ναι. Κάτσε, έρχομαι, λέει, πριν ξεκινήσω. Έφυγε πάλι. Πριν καν της πω οτιδήποτε. Πας, περιμένουμε. Μπορεί να πήγε να ξεράσει. Ας ρίξω μια ματιά ακόμα εδώ στο χώρο.
μέχρι το μπουκάλι το είδαμε. Αυτά δεν μας πολύ ενδιαφέρουν, κόρτσες βλακίες. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Εμένα που έχει μπει, θέλω να βάλω κάποιο τραγούδι, ας πούμε. Και να δούμε τι μουσική ακούει. Βασικά θα κοιτάξω να την κάνω κιόλα σιγά σιγά. Δεν γουστάρω άλλο. Άρχισε να γίνεται λίγο περίεργη πιεστική κατάσταση. Πες μου ποιος είσαι, τι κάνεις. Άσε μας, κοπελά μου. It's a record player for listening vinyls. Very good. Είναι ένα pick-up το οποίο παίζει βινίλια. Κλασική, all time classic μουσικό instrument. Γενικά ένα pick-up το οποίο βάζει βινίλια. Έχει classic rock albums, movie soundtracks και τέτοια. Δεν θα με πειράζει να ακούσω κάτι τέτοιο. Δεν ξέρεις πώς χρησιμοποιούν το pick-up. Απολύεσαι. Είσαι άσχετος, κάφρος και ηλίθιος. Είσαι μάλλον κάτω από τα 25. Άχρηστε. Πάντως βέβαια φαίνονται καλά. Θα προτιμούσα να μην παίζω, λέει, με τα πράγματά της. Και τι να κάνουμε, είσαι και άχρηστος, δεν μπορείς να βάλεις ένα βινίλιο. Είσαι για τον πούτσο. Και δεν μπορώ να ξαναπαίξω και την κιθάρα, γαμώ. Τι στο διάλογο να διαλέξω να πειράξω τώρα. Δεν ξέρω. Λες να είναι αυτό βρακί. Μπα, δεν νομίζω να είναι το δικό μου το βρακί αυτό, ρε φίλε. Πώς να την κάνω, μήπως να κάνω go home και έτσι φάση. Να προσπαθήσω να ψάξω εδώ μέσα. Πάση είναι το βρακί που δεν βρήκα. Αμότο. Τι τηλεόραση δεν μπορώ να ανοίξω. Θα σπάγει τον πάγο τουλάχιστον τηλεόραση να ξαναπήξω κιθάρα, θα με βρεις. Είναι κιθάρα της και μην την πειράζεις, να πούμε. Λοιπόν, ας ψάξουμε. Είναι τα underwear της. Ναι ρε φίλε. Καλά το είπα εγώ. Ήρισε γαμό του. Είσαι καλά. Όχι ακριβώς. Νιώθω λίγο περίεργα και νιώθω άρρωστη. Κάτι πρέπει να φάγα χθες το βράδυ ή από το πολύ το ποτό. Θα τη ζητήσω να φύγω για να δω και πώς θα αντιδράσει. Κατά 99% αφόσον δεν νιώθει καλά, θα την κάνουμε με ελαφριά πηδηματάκια. Λοιπόν, δεν θέλω να τη φέρω σαν μηχανία. Όταν τη ζητήσω να τη βοηθήσω σε κάτι, δεν την ξέρω και από χθες. Και τι να τη βοηθήσω, να τη κάνω σούπα, καμιά κοτόσουπα. Για να συνεχίσω την conversation, αφού μάλλον δεν χρειάζεται, άμα είναι θα μου ζητήσει αυτή να συνεχίσουμε την κουβέντα. Θα θέλεις μήπως να φύγω, έτσι ευγενικά. Νομίζω είναι το καλύτερο. Είδες, ούτως ή άλλως θεωρεί και αυτή σωστό. Okay. Έτσι λοιπόν πήρα το τηλέφωνο μου και έφυγα. Δεν βρήκα το εσώρουχό μου. Δεν με νοιάζει, μωρέ. Okay, μάζεψα όλα τα πράγματά μου και με το δεινόσαυρο απ' έξω φεύγω. Πολύ ωραία. Υπάρχει μια στάση εδώ πιο κάτω. Θα σε πάει σπίτι. Ευχαριστώ. Κοίταξε, μου λέει, ευχαριστώ για χθες το βράδυ και όλα τα μπλα μπλα μπλα, ήσουν καλός και όλα αυτά και το εκτιμώ. Απλά δεν νιώθω αυτή τη στιγμή πολύ καλά. No problem. Stay friends από πού και ως πού. Δεν νομίζω, δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Απλό ελπίζω, της λέμε ότι θα χαρώ να είσαι καλύτερα, να νιώσεις καλύτερα σύντομα. Και αυτή πιστεύει ότι άμα ξεκουραστεί θα είναι καλύτερα. Λοιπόν, για χαρά. Ένα πείδημα ήταν, παιδιά. Μην τρελαίνεστε. Καλά περάσαμε. Γεια.
Για να δούμε τι λέει την ώρα που βγαίνει έξω, αν πει κάτι. Σε χαιρετάει φεύγοντας, πως βγαίνεις από το σπίτι της. Βγαίνεις στο δρόμο και πηγαίνεις προς τη στάση. Χαμογελάς λιγάκι, γιατί πιστεύεις ότι να είναι καλό κορίτσι. Τουλάχιστον από το ότι είναι αλκοολική, ξέρω εγώ, βάζει τον οποιοδήποτε μέσα στο σπίτι της και άλλες τις μαλακίες για να περάσει η ώρα. Λέει ότι ήμασταν surprise που θέλει να φύγουμε. Τι λες ρε βλάκα, έτσι έπρεπε να γίνει. Στη διαδρομή για το σπίτι αναρωτιέσαι αν το κορίτσι θα σε θυμάται. Σιγά μην το αναρωτιέμαι κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, αναρωτιόμαστε λοιπόν αν θα μπορούσε να παιχτεί αλλιώς το παιχνίδι και έτσι στην ουσία μας δείχνει ότι μπορείτε να το τερματίσετε με διάφορους τρόπους στο game. Αυτό ήταν το One Night Stand. Επιτέλους κλείσαμε και αυτό τον κύκλο αυτού του παιχνιδιού. Ελπίζω να σας άρεσε. Είναι ένα παιχνίδι λοιπόν που μπορείς να το παίξεις με πολλαπλούς τρόπους, διαλέγοντας διαφορετικά πράγματα να ψάξεις στο δωμάτιο, να απαντήσεις την κοπέλα και να δεις πώς θα εξελιχθεί η ιστορία που γράφτηκε μέσα σε μια νύχτα. Αυτό ήταν το Magic Portal. Ήμουν ο Orb User και ήταν το παιχνίδι One Night Stand. Χάρηκα που ήσασταν εδώ, θα τα πούμε όμως την επόμενη φορά. Γεια χαρά!